Απόψε θα διαβάσουμε μαζί το απόσπασμα από μια νουβέλα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Η τιμή και το χρήμα». Μια καταπληκτική νουβέλα η οποία πρωτοδημοσιεύτηκε το 1912 στη συνέχεια στο περιοδικό νουμά. Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης με τη νουβέλα του αυτή πρωτοπορεί για την εποχή του γιατί περιγράφει... Ξεφεύγει μάλλον από τι ιδηλιακέ αναπαραστάσει τη εποχή του, που περιγράφουν μια ήρεμη, ε, ιδανική ζωή και περιγράφει ένα φλέγον ζήτημα ένα διαχρονικό φλεγόν ζήτημα, το συμφέρον. Η τιμή και το χρήμα, στην τιμή και το χρήμα, οι κύριοι χαρακτήρε είναι η ισχυρά επιστήμη, η τρινκούλενα, ο υποψήφιο γαμπρό τη, που αρνείται να παντρευτεί ε, τη ειρήνη την κόρη τη, αν δεν πάρει πρώτα το πρικιό που τη ανήκει και λίγο παραπάνω, γιατί ο γαμπρό έχει πάρα πολλά χρέη και πρέπει κάποιο να τα πληρώσει. Πάμε. Μη μα βρίζει η να ζει. Μη με πάρει και μένα ο θυμό, τη απάντησε ανάβοντα ένα τσιγάρο. Αυτό δεν το κάνει. Μούτε δεν το αφήνουμε. Η αφεντιά σου βρίζει και αντί σε εγώ ήρθα για καλό. Θέλω να προλάβει. Και ήρθα να στα πω αυτά χωρί να το ξέρει. Πίστεψε χωρί να ξέρει τίποτα. Το σπίτι του είναι βαρεμένο με 600 τάλαρα. Σου το έχει μιλήσει. Αν του τα έχει δόκι, όλα θα ήταν καλά. Και για την αφεντιά σου δεν ήταν και πολλά. Τώρα η Ειρήνη θα ήταν στεφανωμένη. Νοικοκυρά μέσα στο αρχαίο νοικοκυρεμένο σπίτι του Ξή. Και από αυτού ήσυχη. Δεν του έπρεπε του Αντρέα και κάτι περισσότερο. Τι είναι 600 βρωμοτάλαρα. Ένα τίποτα. Τσισάβενα έχει απάνω από χιλιάδα. Και τη στεφανώνει τη Ειρήνη ερώτηση η νοικοκυρά αναποφάσιστη και αναστενάζοντα. Μη βιάεσαι έτσι με μια τη απάντησε βάζοντα ένα δάχτυλο στο μέτωπό του. Αν τα έχει τα 600 ελευθέρων το σπίτι του. Μα να τον ερωτήσω, σούπα δεν ξέρει ακόμα τίποτα που ήρθε να σε βρω. Ένα κεραμίδι σίγουρο, για να αποσκεπάζει κανεί το κεφάλι του καλό είναι, δε σου λέω. Μα δεν φτάνει, ο άνθρωπο θέλει και να τρώει. Θα μισέψει λέει, εδώ δεν μπορεί να ξενοδουλεύει. Καϊκή δεν έχει. Και ένα καίκι σαν αυτό που έχασε στοιχίζει 400 άλαρα. Θέλει λοιπόν χίλια, είπε με θυμό η γυναίκα, κόπιασε στο καλό και κάμε το ό,τι θέλετε. Ήρθε εδώ να παζαρέψει. Δεν τρεπόσουνε. Καλά, καλά τη αποκρίθηκε, αφοβερίζοντα και σηκώθηκε για να φύγει. Κόπιασε στο καλό και μη σου πω που αλλού. Τρει εκατοστέ είναι η μερίδα τη. Αφέλει α τσιπάρει. Ή μη, πνίχτε την κιόλα. Εγώ δεν με γνιάζει. Ούτε λεφτό περισσότερο. Και εκείνη τη στιγμή εξαναρχόταν στο σπίτι ο Τρίγκουλο. Κρασισμένο. Γερασμένο. Αδύνατο. Σκυφτό και καλανταρίζοντα. Τα θολωμένα του μάτια ήταν βασιλεμένα από τη μέθη και το χρώμα του λιγνού προσώπου του κόκκινο. Είχε ακούσει και εκείνο τα τελευταία τα λόγια και τώρα τη είπε. Δώσε τα εξιακόσια καημένη, εγώ σου το είπα από την αρχή, είδε που εκατάρθαμε. Θέλουνε χίλια μεθύστακα!» του κατούπε άγρια η γυναίκα του. εσύ τα τι να δώσω τα μάτια μου. Τάχει, τη ξανάπεκουνώντα κουτά το κεφάλι του μεθισμένο. Τάχισ, δώστου τα. Χίλια είναι όλα όλα. Θέλεις να μας πάρει και το ποκάμισο και να διακονήσουμε. Θα δουλέψουμε της αποκρίθηκε δώστα. Και έτσι λέγοντας επήγαινε καλανταρίζοντας την κρεβατοκάμαρα για να κοιμηθεί. Ενώ την ίδια στιγμή ο μπάρμπας του Αντρέα έβγαινε στο δρόμο. Η κυρία επιστήμη δεν εσάλευε. Στάφερα του ξανάπε. Τα όβολα σου δεν τα θέλουμε, είπε ο μπάρμπα. Α τα σε τότε, βάσταξε, Βάσταξε τα ίδια που σου χρειάζονται και βάσταξε και τη θεατέρα σου. ευρίκαμε αλλού καλύτερα. Το σπίτι α πάει στο διάολο. Κάνουμε άλλο. Ναι, είπε ο Αντρέα. Τι να πρωτοκάμουμε με τα 600. Δεν βλέπεις τα κατάδια μου. Δεν έχω άλλα, το αποκρίθηκε με μουγγή φωνή, γρικώντα να βράζει το αίμα στην καρδιά τη. Δεν την παίρνω. Ε βρήκα αλλού τα τρίδιπλα. Ο αν μη είχε θελήσει εμένα, είπε ο Αντώνη που ήταν ο άλλο βαστάζο. Εγώ αυτήν ήθελα. Όχι τα χρήματά τη. Μα που να τολμήσω να τσι το πω. Τρίτο απόσπασμα. Ο Αντρέα επήγαινε να ξαναβρει τη Ειρήνη να πάρει τα χρήματα, να πληρώσει τα χρέη του και είχε σκοπό να ετοιμάσει τη χαρά του την άλλη Κυριακή. Ελευθερωμένο από τη φτώχεια, ξανά τώρα τον εαυτό του. Εγενόταν πάλι άνθρωπο, καλό. Και ξυπνούσε ξανά η αγάπη στην καρδιά του. Στον δρόμο τον εσυχαίρονταν όλοι για το γλίτωμα και στο προάστιο όπου αμέσω είχαν κοινολογηθεί τα πάντα, τον περιτρογύριζε ο κόσμο και ήθελε να ακούσει από το στόμα του ό,τι είχε συνέβη. Ευχαριστιόταν όλοι για την έβγαση και του ευκαιόταν ευτυχία. Επήγε στο σπίτι του και μη βρίσκοντα εκεί την ειρήνη, επήγε χωρί να χάσει στιγμή στο σπίτι τη πεθερά του. Εκεί έκλεγαν όλοι, η ειρήνη, οι δυο αδερφάδε τη και το αγόρι. Την εσύμωσε για να τη φιλήσει. Εκείνη τον εκοίταξε με παράπονο, σαν να τον ονίδιζε για όλο το φερσιμό του Μα δεν αντιστάθηκε στο αγκάλιασμα. Θα βρίσκει στο τέλο κάποια γενναιότητα στην καρδιά του, τη είπε χαρούμενο να έχει λησμονήσει τη στιγμή ότι είχε κάνει τόσε μέρε. Την Κυριακή στεφανωνόμαστε. Αυτή του χαμογέλασε. Και πάει η φτώχεια, εξακολούθησε. Τη αφήκαμε για. Η μάνα σου εθίμωσε, με βάρεση. Μα δεν πειράζει. Τα δίνει όλα όσα έχει. Δεν θα πάρω παρά τα χίλια που χρειάζομαι. Ντε. Εκείνη, κοίταξε, πονεμένη τα αδέρφια τη, εκατέβασε το βλέφαρο και δεν του αποκρίθηκε. Γιατί δεν χαίρεσε την ερώτησε. Και αυτή τη στιγμή εμπήκε στο σπίτι ο γέροντας ο Τρίγκουλος. Έτρεμε όλος. Αχνός, λιγνός, φοβισμένος, με μάτια που το κρασί από τόσα χρόνια του τα είχε θολώσει. Μα τώρα ήταν ξενέρωτος και δάκρυζε. Είχε ακούσει τα τελευταία τα λόγια του Αντρέα και αγκάλιασε με αγάπη τη θηγατέρα του. Και εκεί δεν εμπόρεσε πια να βαστάξει. Έναν αφιλητό βαρύ βαρύ του τα και μούγκρισε για να μην ξεφωνήσει το κλάμα. Και ο Αντρέα, στενοχωρημένο, εκοίταζε τα δύο πλάσματα που αγαπιόνταν, που υπόφεραν εξαιτία του και που τώρα δεν εμιλούσαν. Τέλο ο πατέρα τη είπε σφίγγοντά την στην αγκαλιά του. Σε δυστύχεψε. Δεν είπε ποιο, ο νου του ήταν ίσω για τη γυναίκα του, μα ο Αντρέα συνόμησε πω τα λόγια τον εχτυπούσαν εκείνον και είπε: Έφτεξα, μα τώρα εδιορθωθήκαν όλα. Την Κυριακή βαζού στεφάνι. Εδώ τα κλειδιά του κομμού, είπε να μου δώκει τα χίλια. Και ξαναγοράζει του η ειρήνη πικρά και την αγάπη. Ό,τι έκαμε, και βάλθηκε να κλαίει. Την αγάπη, ερώτησε αχνίζοντα, και δεν την έχω. Όχι, του αποκρίθηκε. Όχι, για λίγα χρήματα ήσουν έτοιμο να με πουλήσει, και χωρί αυτά δεν με έπαιρνε. Πάει τώρα η αγάπη, επέταξε το πουλί. Θα ξανάρθει της απειλογήθηκε, τη, απειλογήθηκε λυπημένο στη ζεστή φωλιά του, η ζωή μας θα είναι παράδεισος. Όχι, του είπε. Έπειτα από ό,τι έκαμες, όχι. Και ας αγαπούσα, δεν θα ερχόμουν μαζί σου. Είμαι δουλεύτρα. Ποιον έχω ανάγκη. Και σε μια στιγμή ξακολούθησε. Γιατί να δικηθούν τα αδέρφια μου. Σε δυστύχεψε, είπε πάλι πικρά ο πατέρας, που τώρα ήταν ξενέρωτος. Γιατί να μην τα δώσει από την αρχή, όπως τσιτόπα, ανάθεμάτα τα τάλαρα. Πάμε, είπε ο αντρέα. Όχι, του είπε με απόφαση. Εδώ είναι ο χωρισμό μα. Θα πάω σε ξένα μέρη, σε ξένον κόσμο, σε άλλου τόπου. Θα δουλέψω για μέ και για να κουναρίσω το παιδί που θα γεννηθεί. Θα μου δώσει η μάνα γράμματα για να βρω αλλού εργασία. Θα τα πάρει από τι κυράδε τη. Όχι, δεν έρχομαι. Είμαι δουλεύτρα. Ποιον έχω ανάγκη. Και έπειτα από μια στιγμή, σαν να απαντούσε σε κάποια τη σκέψη, ξαναφώναξε. Δεν έρχομαι, δεν έρχομαι. Ο Αντρέα την εκείταξε εξεταστικά και κατάλαβε πως όλα τα λόγια θα ήταν χαμένα. «Ανάθεμά τα τάλαρα», εφώναξε πάλι απελπισμένος. «Πάει η ευτυχία μου» και βγήκε στο δρόμο. «Η τιμή και το χρήμα», τυπογραφείο, κείμενα, Αθήνα 1978, σελίδες 58-75 και 91-103. «Η τιμή και το χρήμα». Υπέροχο.